Καλημερίζω τον Ζαχαρία Μίχα. Καλημέρα, Ζαχαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Να επισημάνουμε ότι δεν είναι ότι δεν παράγει πολιτικά αποτελέσματα και αποτελέσματα επί του πεδίου. Λέει ότι δεν παράγει νομικά αποτελέσματα. Έχει διαφορά, πρέπει να το επισημάνουμε, αλλά στην πραγματική ζωή και μέχρι να φτάσει, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να προσφύγουν συντεταγμένα όσα μέρη διαφωνούν σε έναν διεθνή δικαιοδοτικό μηχανισμό για να τους επιλύσει τη διαφορά με κάποιους, τέλος πάντων, να λυθεί η διαφορά με κάποιον από τους νόμιμους τρόπους που προβλέπει η καταστατική χάρτα των ΗΠΑ, απέχουμε πολύ και προφανώς πολιτικά αποτελέσματα δημιουργεί. Όλη αυτή η κινητοποίηση που έχει συμβεί από ελληνικής πλευράς είναι συνεπή αυτών των πολιτικών αποτελεσμάτων που παράγει αυτή η υπογραφή της συμφωνίας, έτσι όπως συνομολογήθηκε μεταξύ της μιας Λιβύης, θα πω εγώ, και της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση αποτελέσματα παράγει. Θυμάμαι ότι και τον περασμένο Φεβρουάριο είχαμε ξαναμιλήσει ότι κινητικότητα υπάρχει, ότι ετοιμάζαν νέο γύρο συμφωνιών πράξεων. Εδώ τώρα, πρακτικά, αν προχωρήσει στο πεδίο η Τουρκία, πάμε για πρώτη φορά σε έρευνες δυτικά του 28ου μεσημβρινού και νοτίως της Κρήτης. Να μην μιλήσουμε για τα νομικά, καλά το λες, δεν παράγει αποτέλεσμα. Πολιτικά και στο πεδίο όμως παράγει. Δηλαδή, αν σου φέρει ερευνητικά, δεν θα πω γεωτρύπανο, ερευνητικά συνοδευόμενα, στα 6 μίλια νοτίως της Γάβδου, τι γίνεται? Στα 6,1. Μάλιστα. Στα 6,1. Είναι, βέβαια, θα συνιστούσα να περιμένουμε λιγάκι να δούμε πώς ακριβώς θα το χειριστεί η Τουρκία. Και όχι επειδή υπάρχουν δύο και τρεις φωνές εντός της Λιβύης. Η Τουρκία μας έχει συνηθίσει ότι σε κρίσιμες περιόδους που κρίνονται νέες ισορροπίες, απλώνει πολύ τραχανά. Αυτό της δίνει διαπραγματευτική ευελιξία, γιατί τα πάντα τα βλέπει ως μια ένα η διαπραγμάτευση, η οποία δεν δεσμεύεται από κανένα πλαίσιο όπως του διεθνούς δικαίου, απλώνει πολύ τραχανά και έχει τη διαπραγματευτική ευελιξία ώστε να τραβήξει κάτι πίσω. Έγινε η συνάντηση του Καλίν με τον Τζέικ Σάλιβαν, του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Όσες ενδείξεις ή κάποιες πληροφορίες έχω εγώ, αυτό το θέμα ήταν γνωστό στις ΗΠΑ και ετέθη στην διμερή συνάντηση. Το ζήτημα είναι όμως την αμέσως επόμενη ημέρα δεν έκαναν πίσω οι Τούρκοι και προχώρησαν. Αυτό είναι ένα κομμάτι, το πώς θα το διαχειριστούν είναι ένα δεύτερο. Διότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε, είναι πολύ καλή κινητοποίηση που κάνει η ελληνική πλευρά, δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά σε κάθε περίπτωση η τουρκική πλευρά έχει πολλά πράγματα που πρέπει να συνυπολογίσει. Δείχνει τεράστια, σε εισαγωγικά, ασέβεια απέναντι στην άτυπη ιεραρχία που έχει αυτός ο κόσμος και είναι νομοτελειακά βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα τη βρει. Το ζήτημα είναι πριν βρει το μαστορά της η Τουρκία να μην έχουμε πάθει ζημιά εμείς. Σε αυτό επιμένεις πάντα. Πες μου, υπό την έννοια αυτή εμφανίζεται λιγάκι εκτός τόπου και χρόνου η προθύστερη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλαδή ότι αν μας ζητήσει να βρεθούμε στην Πράγα δεν θα πούμε όχι. Γιατί στο καπάκι ακολούθησε η νέα συμφωνία με την Τρίπολη. Πάλι υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Η μία είναι συμβατή με την εικόνα που θέλει να περάσει η Ελλάδα ως ένα παγίως φιλιρινικό μέλος της διεθνούς κοινότητας που θέλει όλες οι διενέξεις να επιλύονται με διπλωματικά μέσα. Αυτή η δήλωση δεν τη δεσμεύει, διότι έχει κατά κάποιο τρόπο κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης είπε ότι αν μας το ζητήσουν. Όλοι γνωρίζουμε ότι από την ψυχοσύνθεση του Ερντογάν δεν ζητάει ποτέ. Υποτίθεται, ακόμα και αν έχει ζητήσει στο παρασκήνιο, θα βγει και θα κάνει μια δήλωση για να θολώσει τα νερά, για να δείξει επί της ουσίας ότι τον παρακάλεσαν για αυτή τη συνάντηση. Έχει αυτό τον εωσφορικό εγωισμό, θα στο έλεγα. Καμία αντίρρηση, αλλά εδώ ρωτάει και πολλοί κόσμος. Μετά από όλα αυτά, εσύ περιμένεις, στο ζητάει, δεν στο ζητάει, ας μην κολλήσουμε εκεί, μια συνάντηση ή πριν τη συνάντηση θέτεις κάποιους σκληρούς όρους και προϋποθέσεις? Διότι είναι η ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα εδώ. Δεν θα να σου πω δεύτερο σκέλος της απάντησης που δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω. Να σου πω ότι ως γενική εντύπωση, πέραν αυτό που σου είπα προηγουμένως, δεν μου αρέσει. Ναι, μεν δείχνεις, ας πούμε, αλλά δείχνεις με έναν υπερβολικό ζήλο, λες και δεν είναι αρκετά γνωστό, λες και δεν το πιστεύεις εσύ ο ίδιος ότι έχεις πείσει επί τη διεθνή κοινότητα για τη φιλιρινική σου διάθεση. Και εμένα δεν θα μου άρεσε με αυτές τις συνθήκες μια συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Και να σου πω και κάτι, υπάρχει και ένας στρατηγικός λόγος. Εάν αυτή η συνάντηση γίνει
και δεν πάει καλά, η κλιμάκωση που μπορεί να ακολουθήσει μπορεί να είναι πολύ χειρότερη από αυτή που θα ακολουθούσε εάν δεν γινόταν η συνάντηση. Δηλαδή υπάρχει και στρατηγικός λόγος γιατί δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ ψύχρεμη παρατήρηση και δεν αφορά την επικοινωνιακή διάσταση, τη διάσταση του επικοινωνιακού χειρισμού αυτής της εξέλιξης. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στα βήματα που γίνονται από ελληνικής πλευράς και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ τίνω προς την πλευρά ότι δεν θα ήθελα να έχει γίνει αυτή η αναφορά. Εάν θεωρεί η τουρκική πλευρά ότι θέλει να συναντηθεί με την ελληνική για να της πει οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία δήλωση, ας το κανονίσουν στο παρασκήνιο και σας βαλεθούν σε ένα διάδρομο και ας είναι και με άγρια βλέμματα ένας τον άλλον και ας γίνει συνάντηση. Δεν υπήρχε λόγος να δεσμευτεί η ελληνική πλευρά. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Μίχα. Θέλω όμως να ρωτήσω ποια νομικά αποτελέσματα νομικά και οι Φιλιππίνες έχουν δικαιωθεί εναντί της Κίνας. Και λοιπόν, επί του πεδίου, εμείς ως Ελλάδα τι ακριβώς κάνουμε, κατευνασμό? Φοβούμαι ότι οι Τούρκοι όχι μόνο τρέχουν το θέμα, αλλά ότι σε λίγο δεν θα έχει νόημα, σε λίγο καιρό, ούτε καν αν επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Το πρώτο είναι ότι θα έπρεπε σίγουρα να έχουμε ήδη καταθέσει την άποψή μας στον ΟΗΕ, καταθέτοντας συντεταγμένες για το ποια πιστεύουμε ότι είναι η άποψη μας, νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Αυτά τα χαρτιά, αυτές οι συντεταγμένες θα μπορούσαμε να τις επικαιροποιήσουμε στη συνέχεια με τις συμφωνίες που συνομολογήσαμε με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Αυτό θα ήταν η επακριβής αποτύπωση και τήρηση των όρων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας για το πώς καταλήγει σε μια συμφωνία με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτός θα ήταν ο τρόπος που θα αποδεικνύαμε ότι επακριβώς τηρούμε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και θα είχαμε κάθε λόγο φυσικά να δείχνουμε αυτόν τον δρόμο στην Τουρκία και να λέμε ακολούθησε τον δρόμο. Διότι πρώτα καταθέτεις τις συντεταγμένες, δηλώνεις την πρόθεσή σου, αυτό κατά καμία έννοια δεν ισοδυναμεί με κήρυξη ΑΟΣ, όπως την χάνει να λέγεται στην Ελλάδα ατυχώς, είναι η άποψή σου. Εάν δεν εγερθούν ενστάσεις επ' αυτών, συνάγεται ότι είναι κάτι διαφορετικό, ότι συνάγεται ότι έχεις δίκιο. Υπήρξε συμφωνία με την Ιταλία, με πάρα πολύ καλό κλίμα, πολύ μεγάλη ηρεμία. Τα ίδια έγιναν και με την Αίγυπτο, με όλες τις εκτόσεις που έγιναν από ελληνικής πλευράς, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες ή εν μέρη, αν θέλεις, δικαιολογημένες. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσες να ζητάς και από την Τουρκία, το οποίο εμέσως το ζητάς, διότι είναι μερική η συμφωνία με την Αίγυπτο. Έχεις αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τι θα γίνει όταν μπει και η Τουρκία στο παιχνίδι που επιτάσσει το διεθνές δίκαιο. Λέει ο φίλος ο Κώστας, κύριε Μίχα, πιστεύετε ότι τα πιστεύουμε και ιδίως την αξιοποίηση σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης των υδρογονανθράκων μας, έστω με αυτή τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, κερδίζαμε 33.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είδατε καμία έρευνα να γίνεται τόσο καιρό? Το που υπάρχουν ακριβώς υδρογονάνθρακες, κυρίως η ExxonMobil είναι κάτοχος της τεχνολογίας, να γνωρίζει. Μια τέτοια ιστορία παίρνει χρόνο για να οριμάσει και να υπάρξουν τα κεφάλαια, τα τεράστια κεφάλαια που δεν τα διαθέτουν τα κράτη αλλά οι εταιρείες για να γίνουν. Εμένα αν κάτι θα με ανησυχούσε πάρα πολύ, ίσως και περισσότερο από το ενδεχόμενο κάποιας τόσο καταφανούς παράνομης ενέργειας ώστε να πάει στα 7 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη και να κάνει κάποια έρευνα ή να επαναφέρει γεωτρύπανο, πιο πολύ με ανησυχεί ότι αν αυτή η συμφωνία περάσει, δηλαδή εμφανιστεί ως ενιαία η Λιβύη να την υποστηρίζει, που δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά εάν γίνει, έχει ανοίξει δρόμος για τους Τούρκους να επηρεάζουν με εξαιρετικά υπονομευτικό τρόπο την προοπτική συνομολόγησης, τέλος πάντων εξέβρεσης μια λύση για την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Μην ξεχνάμε ότι τα πλέον πολλά υποσχόμενα κοιτάσματα, πιθανώς δε σύμφωνα με ειδικούς και το μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου, βρίσκεται σε ένα σημείο που εμπλέκει την ΑΟΣ της Ελλάδας με τη Λιβύη. Άρα προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση θα ήταν ειρηνικά να προχωρήσει, πέραν της επιβολής και μπορεί να το επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν το επιθυμούν, θα ήταν να υπάρξει μια λύση μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης για τη χάραξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εδώ θα έπρεπε να ασκηθεί σφοδρή κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι παρότι είναι μέσα στους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης που λέγεται Λιβύη, δεν έχει ασκήσει έτσι όπως θα έπρεπε την επιρροή της, ώστε αν χρειαστεί ακόμα και να επιβάλλει
την προσφυγή σε ένα διεθνή δικαιοδοτικό μηχανισμό για να λήξει αυτή η υπόθεση με τη Λιβύη. Διότι, ναι, μεν υπάρχει και αυτό το ζήτημα, υπάρχει και το ζήτημα του κόλπου της Σύρτης, όλα αυτά προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Ας βρεθεί μια λύση. Διότι, εάν υπάρξει αυτή η λύση, έμεσα οι Αμερικανοί θα είχαν πετύχει να κυρώσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Διότι οποιοδήποτε δικαστήριο κληθεί να αποφανθεί ποια είναι η ΑΟΣ της Ελλάδας και ποια είναι η ΑΟΣ της Λιβύης, προφανώς θα κρίνει ως παντελώς παράνομη την αποστέρηση θαλασσίων ζωνών από την Κρήτη, το οποίο θα καταργούσε στην πράξη, θα έβαζε μια στάμπα παράνομο στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα το ότι δεν το κάναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να αφήνουν όλες τις δυνατότητες ανοιχτές, μπας και επαναφέρουν στο δυτικό Μαδρίτη την Τουρκία, επί του πρακτέου στην πράξη αυτή η στρατηγική δεν έχει δουλέψει, αν υπάρχει τέτοια στρατηγική, και πολύ φοβάμαι ότι έχει γίνει ζημιά. Και έχουμε καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρώπη. Θα μπορούσαν τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου να είναι υποκατάστατο σε πολύ μεγάλο βαθμό της εξάρτησης Ευρώπης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Άρα υπήρχε μια θεμελιώδης, τεράστια θα λέγα εγώ, αντίφαση στην στρατηγική των ΗΠΑ. Από τη μία να καλούν την Ευρώπη να επεξαρτηθεί από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και από την άλλη να μην κάνουν όσα έπρεπε να κάνουν με το δυναμικό χαρακτήρα που θα έπρεπε, για να υποκατασταθούν αυτά τα κοιτάσματα από τα κοιτάσματα της Μεσογείου. Σε αυτό το σημείο προφανώς εμπλέκεται και η πεποίθηση των ΗΠΑ ότι θα μπορούσαν να πουλήσουν το δικό τους πανάκριβο σχιστολιφικό αέριο για να τροφοδοτήσουν ενεργειακά την Ευρώπη και να είναι κερδισμένες οικονομικά. Στην πράξη όμως φάνηκε ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό υπονομεύει τη στρατηγική τους, γιατί έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας μπροστά μας στην Ευρώπη, άρα θα πληγεί και ο ευρωατλαντισμός όταν θα ζορίζονται οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δεν θα είναι σε θέση να προσφέρουν τη βοήθεια που θα περίμενε κανείς από το βασικό σου σύμμαχο. Συν της άλλης, η κίνηση αυτή της Τουρκίας, αν προχωρήσει το πεδίο, βάζει τρικλοποδίες πολλές και στον περίφημο Ιστμέντ, στο βάθος κήπος. Να μην το ξεχνάμε. Να θυμίσω κάτι, ότι σε μεγάλο βαθμό η αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο είχαν και τη σημασία να τροφοδοτηθεί ο East Med. Βεβαίως. Η υπόθεση που έγινε με το σαμποτάζ στο Nord Stream έχει οδηγήσει ορισμένους να λένε ότι κοιτάξτε πόσο ευάλωτη είναι η αγωγή. Οι τεχνολογίες για την προστασία τους υπάρχουν. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω για το ενδεχόμενο τουρκικού σαμποτάζ, που έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να περάσει το καλό, όπως το λένε, οι σωλήνες από τη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη, που δεν το δικαιούται. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει η Τουρκία, έστω και αν δεν το δικαιούται. Στην πράξη το ακυρώνει. Θυμίζω το λοιπόν ότι είχαμε πει ένα πράγμα, ότι η fallback position, δηλαδή η πρώτη υποχώρηση που έχουν να κάνουν οι Τούρκοι όταν δεν μπορούν να αρπάξουν αυτό που θέλουν, και τη λέξη αρπάζω τη λέω εν πλήρη συνειδήση του τι εννοώ, διότι αυτό κάνει η παγίωση Τουρκία τα τελευταία 600 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Αυτό που κάνει είναι να έχει τη δυνατότητα να βραχυκυκλώσει τις διαδικασίες. Γι' αυτό κινήθηκε και σε αυτή τη συγκυρία, υπογράφοντας τη νέα συμφωνία με όλες τα προβλήματα που έχει αυτή, ώστε να έχει την νομιμοποίηση εισαγωγικά, να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει φυσικά διαλυτικά και ποτέ επικοδομητικά. Διότι αυτό το οποίο διεκδικεί είναι εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, δεν είναι κανένας διατεθειμένος να το αποδεχτεί από τις χώρες στην περιοχή, αλλά δεν φαίνεται και κανένας διατεθειμένος να τις πατήσει φρένο. Ίσως η συλλογική έκφραση της αντίρρησης να κάνει λίγο πιο θαραλές τις χώρες απέναντι στην Τουρκία. Θεωρώ δε θετικό βήμα το ότι για πρώτη φορά με κάποια καλά αντανακλαστικά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθη ζήτημα του παράνομου χαρακτήρα αυτής της νέας συμφωνίας και ότι θα έχει δυνητικά, όπως είπε, potentially, αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα. Λοιπόν, για κράτα τώρα σημείωση εδώ, γιατί έχεις πάρα πολλά μηνύματα και να απαντήσεις συνολικά. Η Κάρμεν. Καλημέρα. Το ελληνοτουρκικό το δημιουργούν, λέει η Κάρμεν, οι σύμμαχοι. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι το πιστό σκυλί που το αφήνουν να φωνάζει για τα συμφέροντα όλων, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ. Είναι οι εραστές του Αιγαίου που το θέλουν χωρίς όνομα. Τώρα όσα λένε οι τάχα ειδικοί δεν ξέρουν ή κρύβουν την αλήθεια. Αυτό είναι ένα μήνυμα που λέει η φίλη η Κάρμεν. Θέλω να τα σχολιάσεις όλα μαζί. Ο Περικλής.
Τελικά οι Τούρκοι ροκανίζουν λίγο-λίγο την Ελλάδα με την ανοχή, αν όχι τη συνεργασία των δικών μας, το βάζει εισαγωγικά. Υπάρχει κάποια λογική πίσω από τη μη επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια? Πείτε μας, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια στρατηγική? Άλλος φίλος, σύντομα και περιεκτικά ρωτήστε τον κύριο Μίχα. Ο Ερντογάν έχει ανοίξει τη σκακέρα του σε πολλά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο παζαρεύει, ενοχλεί, εμποδίζει και απειλεί και προσπαθεί να κερδίσει. Είτε στη Λιβύη, είτε στην Κύπρο, Αμερική, Μέση Ανατολή, μουσουλμανικό κόσμο. Η στρατηγική είναι απλωμένη. Στον κατάλληλο χρόνο κάνει την κίνησή του. Στην Ελλάδα νομίζαμε ότι θα κάνει κάποιο επεισόδιο ή θα πάμε για πόλεμο και δεν κοιτάζαμε ότι φτιάχνει ΑΟΣ με Λιβύη, καλύπτοντας δυνητική ΑΟΣ της Ελλάδας. Εμείς θα πούμε ότι ανακηρύσουμε ΑΟΣ για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Η Τουρκία μετά θα πει ότι την καταπιέζουμε και για ποια ΑΟΣ μιλάμε σε νησιά τα οποία έχουν αμφιλεγόμενη κυριαρχία και θα έχει την αφορμή για πολεμικό επεισόδιο. Αλλιώς θα κατατρώει τη δυνητική ελληνική ΑΟΣ συνέχεια. Τα νησιά θα είναι στο τέλος και ας φαίνεται ότι θα είναι η αρχή. Είναι κλασικό σκάκι, λέει εδώ. Απειλεί τη Βασίλισσα και δεν ξέρεις τι να πρωτοθυσιάσεις για να μην φάει τη Βασίλισσα. Ο φίλος από το Λονδίνο. Έχουμε ανακηρύξει και οριοθετήσει ΑΟΣ? Όχι. Τότε γιατί φωνάζουμε και το παίζουμε άγρι, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε το απλό θεωρητικά? Οι Τούρκοι ξέρουν ότι τσάμπα φωνάζουμε. Θα φτάσουν στα 6 μίλια, κύριε Μίχα, και δεν θα βγάλουμε κιχ πάλι. Νίκος, λέμε και ξαναλέμε τι έπρεπε να έχει γίνει και τι δεν έγινε. Και τελικά φτάσαμε μέχρι εδώ και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Έχει καταντήσει ανέκδοτο πια άνευ σημασίας. Νομίζω πως κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει σοβαρά ο δημόσιος διάλογος για το αν όλα αυτά που γίνονται ή δεν γίνονται οφείλονται σε αμέλεια ή δόλο. Θα αναγνωρίσει με τα δικαιώματα του νόμιμου ιδιοκτήτη, αλλά θα αναγνωρίσει και τα δικαιώματα εκείνου που έκανε χρήση, έστω και αν ήταν ο καταπατητής. Εκεί πάμε. Ο Γιάννης. Σφοδρή κριτική στις ελληνικές αρχές που δηλώνουν δεν θα προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι αυτονόητο ότι το κενό που αφήνουμε εμείς θα το καλύψει κάποιος άλλος? Και τέλος, ο Περικλής. Δεν θέλουν τα κοιτάσματα της Μεσογείου γιατί υπάρχει το πλάνο του μετασχηματισμού των κοινωνιών. Αυτά τα δίθεν συνωμοσιολογικά τα φέρουν από την εξίσωση ομιλητές. Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει, ίσως έπρεπε ένα-ένα. Έχουν όλα τα σχόλια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας προσπαθήσω ένα-ένα, δεν έχω κρατήσει σημειώσεις, αν μπορείς να με υπενθυμίζεις. Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι έχει εγκαταλείψει ήδη το δυτικό Μαντρί. Βέβαια, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας θα παίξουν τον ρόλο τους. Εάν η Ρωσία συνεχίσει σε αυτή την πορεία που έχει να επιδεικνύει μια δυναμία επιβολής των τετελεσμένων εκεί, αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει τους υπολογισμούς του Ερντογάν. Όχι απαραίτητα να εγκαταλείψει το ευρασιανικό του όραμα και τη συμμετοχή στο διεθνές παίγνιο σε αυτόνομος γεωπολιτικός δρόν, αλλά να κάνει πίσω μια τακτική υποχώρηση. Αυτό περιμένουν οι Αμερικανοί, σύν του να πέσει στις εκλογές. Είναι όλα στον αέρα αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία, έχουμε πει ότι απλώνει τραχανά σε όλα τα επίπεδα, διότι δεν θέλει να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά δικιά της, ή μάλλον διεκδίκηση, παράνομη διεκδίκηση, σε κάποιο δικαστήριο, διότι είναι, οι πιθανότητες να χάσει είναι συντριπτικές. Οπότε αυτό που θέλει είναι, απλώνοντας τραχανά, να έχει διαπραγματευτική ευελιξία, να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε διαπραγμάτευση και να τραβάει πράγματα τα οποία είναι ανέξοδα για αυτήν, αλλά τα έχει θέσει. Είναι γνωστή μαξιμαλιστική στρατηγική όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, για να καταλήξει κάπου όπου θα είναι εξορισμού κερδισμένη. Τώρα δεν θυμάμαι ποια άλλα ζητήματα τέθηκαν για το αν έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί οι υδρογονάνθρακες. Εγώ έχω πει 100 φορές ότι είναι εγκληματική, κυριολεκτικά εγκληματική η ολιγορία. Υπήρχαν ιδεολειψίες, υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα από πίσω. Αν αυτή τη στιγμή είχαν ξεκινήσει από τα μέσα τουλάχιστον της προηγούμενης δεκαετίας οι διαδικασίες, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είχε διαφορετική τύχη, θα είχε διαφορετικά χρήματα στη διάθεσή της για να εξοπλίσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Και ενδεχομένως να είχαν αποκτήσει τέτοια δυναμική οι έρευνες και οι εξορίξεις, που η κατάσταση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης να ήταν επίσης καλύτερη. Θύμισε μου, σε παρακαλώ, αν κάτι τα 12 άλλο, ναυτικά λιστονό. Μίλια, ιδίως νοτίως Κρήτης, γιατί δεν προχωρήσαμε? Αυτό ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της αβελτηρίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η σκοπιμότητα δεν πιστεύω ότι είναι τίποτα άλλο πέραν του φοβικού συνδρόμου με το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα παραδοσιακά την Τουρκία και την απέχθεια που έχει στο ρόλο της στρατιωτικής ισχύως. Καλώς ή κακώς, αργήσαμε πολύ να κατανοήσουμε ότι αν δεν δίνουμε σημασία
στην αποτροπή διαστρατιωτικών μέσων στο συγκεκριμένο αντίπαλο που έχουμε απέναντί μας, το αποτέλεσμα είναι να φέρνουμε αυτή τη σύγκρουση πιο κοντά και όχι μόνο αυτό, και την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης από δυσμενέστερους. Άρα συμφωνείς με το φίλο το Δημήτρη που λέει εδώ ότι αυτή η αδράνειά μας, σκόπιμη ή όχι, να μην καταθέτουμε συντεταγμένες όπως είπες, να μην κηρύσουμε ΑΟΣ, να μην βλέπουμε τι γίνεται με τα 12 ναυτικά μίλια, εν τέλει επιταχύνει τις δυσάρεστες εξελίξεις με την Τουρκία. Σαφέστατα, και το είπε ξεκάθαρα χθες αργά τη νύχτα, άμα το είδα καλά, σε ένα σχόλιο το Σταύρος Λιγέρος. Το είχα γράψει μερικές ώρες πριν και εγώ, ότι επί της ουσίας το μοναδικό που εξηγεί είναι το φοβικό σύνδρομο. Εξηγεί τη μη κατάθεση των συντεταγμένων, γιατί αυτό συνιστά ένα είδος δέσμευσης ελληνικής πλευράς. Από τη στιγμή που ακολουθεί την νόμιμη εδώ, κηρύσεις ποια είναι η αποκλειστική οικονομική σου ζώνη σύμφωνα με την άποψή σου και καλείς στους υπόλοιπους να γύρουν αντιρρήσεις. Εάν η Τουρκία δεν ακολουθήσει αυτόν τον νόμιμο δρόμο και στείλει τις φρεγάτες της, είσαι πολύ πιο υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να την αντιμετωπίσεις. Και αυτό το πολιτικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο να το κάνει. Τώρα εκ των πραγμάτων είναι κάτι που θα γίνει. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει η ανάγνωση των εξελίξεων στην Αθήνα, και διότι έφτασε σε τόσο ακραίες συμπεριφορές η Τουρκία που πρέπει να είσαι απλά ηλίθιος για να μην καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Είναι ελάχιστοι πλέον αυτοί που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κάποια φλήνα φήματα της δεκαετίας του 90, του 2000 και του 2000 με το 2010. Έχει αλλάξει συνολικά. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι παλιά μας έλεγαν άλλα πράγματα, αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να υπερθεματίζουν. Και αυτό είναι μια κλασική, τέλος πάντων, ένα κλασικό φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία. Δεν πειράζει, το ξεπερνάω, κρατάω το θετικό ότι πλέον έχουν μπει σε μια διαδικασία να βλέπουν τα πράγματα στρατηγικώς ορθολογικά. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και θα δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Το θέμα είναι θα προχωρήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα σωστά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι και αυτές οι τμηματικές οριοθετήσεις ίσως είναι προβληματικές από απόψεως διεθνούς δικαίου. Θα έπρεπε να ερωτηθεί κάποιος καθηγητής διεθνούς δικαίου, δεν είμαι ειδικός επ' αυτού, έχω κάποιες περιορισμένες γνώσεις, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά με τις τμηματικές οριοθετήσεις. Πρέπει να είναι μια συνολική στρατηγική και ένας ο οποίος έχει αντιρρήσεις να έρχεται να συζητάει ειρηνικά, να διαπραγματεύεται με την Ελλάδα και να κλείνει το μέτωπο. Είναι αυτό που έλεγε ο Θόδωρος Καριώτης, η οριοθέτηση γίνεται με κάθε χώρα, είναι σε ζεύγος, αλλά δεν μπορείς να σαλαμοποιείς την ΑΟΣ. Θέλω να κλείσουμε με ένα εξαιρετικό ερώτημα του φίλου του Γρηγόριου. Ο κύριος Μίχας λέει συνεργάζεται με άρθρα του με ένα ειδικό site, το Defense Point. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως, στρατηγικά πια, και εννοώ στρατιωτικά, λέει ο Γρηγόρης, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε βάρος με το ναυτικό μας και νοτίως της Κρήτης? Μήπως τελικά χρειάζεται δύο κέντρα το ναυτικό μας? Είναι δεδομένο, και αυτή είναι η πρόθεση και της ηγεσίας, γι' αυτό έχουμε πει ότι θα φτιαχθεί και καινούριος ναύσταθμος στην περιοχή της Κρήτης. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεσαι δύο στόλους, ένας με πιο μικρά και ευέλικτα πλοία, πολύ ισχυρά οπλισμένα που είναι για το Αιγαίο, και ένα για τις διαφορετικές συνθήκες ελέγχου της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά εγώ θα τονίσω ένα πράγμα. Καλές είναι όλες οι αγορές και τα Ραφάλ και η Μπελαρά. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε κάνει ένα λάθος στις προτεραιότητες. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε, το πρώτο στην κυριολεξία, έπρεπε να αγοράσουμε όπλα που θα καθιστούσαν τις υφιστάμενες πλατφόρμες σε χρόνο ρεκόρ σε φωνικές μηχανές. Όταν ξέρει ο Τούρκος ότι θα βγάλει τις φρεγάτες στο Αιγαίο και μπορείς να τις στοχοποιήσεις και να τους κάνεις, να τους προκαλέσεις ανίκες στο βλάβη, για να το πούμε χαριτολογώντας, από τα 70 και τα 80 χιλιόμετρα, θα καταλαβαίνει ότι αν αποφασιστεί πολιτικά στην Αθήνα, ο στόλος του θα καταστεί πολύ ενδιαφέροντες κοραλιογενείς ύφαλοι στο βυθό του Αιγαίου ή αλλού. Εγώ ξέρω το παιχνίδι της αποτροπής ότι παίζεται έτσι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε μια νοοτροπία. Όποιος πιέσει παραπάνω βάζει πρώτος το χέρι στο μέλι. Δεν έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες. Ήδη με αυτά που διαθέταμε, τα μαχητικά αεροσκάφη και τις άλλες πλατφόρμες, να έχουν τα όπλα που θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν την απειλή. Διότι από τη στιγμή που παραγγέλνεις πολύ προηγμένες φρεγάτες και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, από αυτή τη στιγμή μέχρι τη στιγμή που θα τα παραλάβεις και θα τα εντάξεις επιχειρησιακά, ο αντίπαλος, επειδή διαβάζει περισσότερο Θουκυδίδη από όσο διαβάζουμε εμείς, αντιλαμβάνεται ότι ανοίγει ένα παράθυρο τρωτότητας για την Ελλάδα, το οποίο θα γίνει τρωτότητα δικιά του μελλοντικά, αν δεν μπορεί να κλείσει, αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την καινούρια
πρόκληση των προηγμένων οπλικών συστημάτων, ένα παράθυρο ευκαιρία, το οποίο είναι παράθυρο ευκαιρία για αυτόν. Άρα, σαν να του λες, αν θέλεις να μου κάνεις κάτι, έλα να το κάνεις τώρα. Αυτοί είναι κάποιοι υπολογισμοί που δεν έγιναν με το βέλτιστο τρόπο στην Ελλάδα. Κρατάω ότι έχουν γίνει πράγματα, έχουν ενισχυθεί ένοπλες δυνάμεις και ελπίζω ότι θα υπάρξει η πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθεί με τον πλέον ειρηνικό τρόπο. Αλλά αν χρειαστεί, εάν χρειαστεί, δεν πρέπει να διστάσουμε να πατήσουμε και το κουμπί αυτή τη φορά. Ζαχαρίας Μίχας, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά έτσι, για αυτή την ανάγνωση των εξελίξεων, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουν η μία μετά την άλλη να δημιουργούν νέα κατάσταση. Καλημέρα Ζαχαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.